Πέρυσι με τον σκηνοθέτη τον κύριο το Μάνο Βαβαδάκη μιλούσαμε εδώ στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής για την Τίταλου. Το θυμάστε κύριε Βαβαδάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Δουργεράκη, μια χαρά το θυμάμαι. Χαίρομαι. Φέτος θα μιλήσουμε για κάτι άλλο. Με δύναμη από την Κηφισιά. Πάμε λοιπόν να δούμε για τις παραστάσεις που ανεβαίνουν 18 Νοεμβρίου με 17 Δεκεμβρίου με δύναμη από την Κηφισιά για να μας δώσετε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Φέτος μου κάνανε τιμή πάλι η Σοφία Δερμιτζάκη, η Ιωάννα Σταμούλη, έχουμε δουλέψει πέρυσι στο Τιταλού να με ξαναφωνάξουν. Πήγε καλά πέρυσι τουλάχιστον από όσο ξέρω. Πήγε πολύ καλά και γι' αυτό είμαι εδώ για δεύτερη χρονιά. Αλλά αυτή τη χρονιά αποφασίσαμε να δουλέψουμε πάνω σε μια ελληνική κωμωδία. Mm. Η κωμωδία με δύναμη την Κηφισιά του Δημήτρη Κεχαΐδη και της Ελένης Χαβιαρά είναι μια από τις καλύτερες ελληνικές κωμωδίες που έχουν γραφτεί ποτέ, η οποία ισορροπεί εξαιρετικά ανάμεσα στο κωμικό και στο δραματικό. Η υπόθεση είναι πάρα πολύ απλή. Τέσσερις γυναίκες προσπαθούν να κάνουν ένα ταξίδι στην Ταϊλάνδη προκειμένου να ξεφύγουν από τα προβλήματα της καθημερινότητας και όμως αυτά τα ίδια προβλήματα τις κρατάνε πίσω εδώ, δεν πραγματοποιούν ποτέ λέει το ταξίδι. Τι άλλο να σας πω, αυτή είναι η υπόθεση, είναι πάρα πολύ απλή. Έτσι, κωμικό τραγωδία πραγματικά. Και μόνο με την έννοια ότι ετοιμάζεις ένα ταξίδι, αλλά τελικώς τα προβλήματα είναι το όνειρο και τελικά το όνειρο δεν πραγματοποιείται, έτσι. Αυτή τη φορά ποια είναι τα μυστικά αυτής εδώ της παράστασης, βεβαιότατα από τη μία, γιατί είσαστε εσείς στην σκηνοθεσία, την καλλιτεχνική επιμέλεια, αλλά τουλάχιστον είδα ότι υπάρχουν και νέα πρόσωπα, έτσι. Ναι, μαζί με τη Σοφία Δερμιτζάκη και την Ιώνα Σταμούλη, φέτος θα είναι μαζί μας και η Γιάννα Κεφάλα, η οποία είναι νομίζω πολύ γνωστή στο κοινό, είχε για πάρα πολλά χρόνια το θέατρο Μορφές και τώρα με αυτή τη συνεργασία γενιάζει και τον καινούργιο της χώρος που θα βρίσκεται στο Λάκκο, Σπιναλόγκας 20, της χώρο Μορφές, το νέο της θέατρο. Mm-hmm. Και μαζί με αυτές τις τρεις είναι και η Κατερίνα Ιβρεσιμιτζάκη, η οποία τελείωσε μόλις πέρυσι την δραματική σχολή εδώ του Ηρακλείου τον Νότο, που ήμουν καθηγητής. Και θα είναι μαζί μας στην παράσταση. Η πρώτη της δουλειά, δηλαδή. Τα μυστικά της παράστασης, το ταπεραμέντο αυτής της παράστασης, γιατί φαίνεται ότι η Κρήτη και το Ηράκλειο σας πάει και το πάτε. Είμαι Ηρακλειώτης και το αγαπώ πάρα πολύ το Ηράκλειο, οπότε όποτε βρίσκω αφορμή επιστρέφω εδώ και δουλεύω, δηλαδή παράγω τέχνη για την πόλη μου. Ευτυχή συγκυρία είναι ότι έχω βρει αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις τέσσερις υπάρξεις που είναι εδώ και ο ένας στηρίζει τον άλλον και κάνουμε πολύ καλές δουλειές, τις οποίες σας καλούμε να δείτε και από κοντά. Ένα μυστικό που έχει παράσταση είναι αυτή η μεγάλη αγάπη που εμείς έχουμε μεταξύ μας έχει καταφέρει να μπει και μέσα στο έργο. Δηλαδή το συγκινητικό κάθε βράδυ στη πρόβα τώρα και μετά στις παραστάσεις είναι να βλέπεις αυτές τις τέσσερις γυναίκες να είναι ταυτόχρονα αστείες και συγκινητικές, να στηρίζουν η μία την άλλη και ταυτόχρονα να γελάνε η μία εναντίον της άλλης. Οπότε είναι κάτι που είναι σχεδόν μια πραγματική φέτα ζωής που μπορείτε να απολαύσετε. Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν, ότι είναι μια πραγματικότητα. Γελάω και κλαίω την ίδια στιγμή με αυτό που ακούω, με αυτό το οποίο λέω εγώ, με το φίλο μου, με τη φίλη μου, όταν βρισκόμαστε πραγματικά σε μια τέτοια συνάντηση. Τέσσερις φίλες, αυτή είναι η κωμωδία με δύναμη από την Κηφισιά. Λέτε, είναι μια πάρα πολύ δυνατή ελληνική κωμωδία. Ναι, ίσως είναι από τα πιο καλά έργα. Η δουλειά που έχει γίνει πάνω στο κείμενο από τους ηθοποιείς είναι εξαιρετική. Υπάρχει φοβερός ρυθμός, τα αστεία προκύπτουν εντελώς αβίαστα, ενώ δεν είναι επιτηδευμένο, είναι από όλα πάνω σε παραφθορές του λόγου. Και το πρώτο ανέβασμα που έχει κάνει ο Λευτέρης Βογιατζής στο θέατρο του Δού Κυκλάδων το έχει κατατάξει αυτομάτως στα καλύτερα ελληνικά έργα. 18 Νοεμβρίου με 17 Δεκεμβρίου οι παραστάσεις αυτές, να επαναλάβουμε ότι ανεβαίνει η παράσταση στις χορομορφές, χώρος τέχνης Πιναλόγκας 20 στο Λάκκο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Να ανακοινώσω και από εδώ και από εσάς ότι είμαστε ήδη sold out για το πρώτο Σαββατοκύριακο.
Οπότε έχουν μείνει άλλα 4 Σαββατοκύριακα μέχρι 17 Δεκεμβρίου. Σπεύσατε να αγοράσετε εισιτήριά σας, γιατί όπως φαίνεται ήδη εξαντλούνται. Υπάρχει και ένα τηλέφωνο το οποίο δίδεται στη δημοσιότητα για κρατήσεις. Ναι, τολμήσουμε να το δώσουμε. Να το δώσετε. 6942-291-891. 6942-291-891. Εκεί μπορείτε, είναι μια παράσταση διάρκειας 90 λεπτών και βέβαια μπορείτε να πάρετε και όλες τις πληροφορίες αναφορικά με την τιμή των εισιτηρίων. Λοιπόν, τις ηθοποιούς τις αναφέρατε: Σοφία Δερμιτζάκη, Κατερίνα Βρυσιμιτζάκη, Γιάννα Κεφάλα, Ιωάννα Σταμούλη. Σκηνοθεσία, καλλιτεχνική επιμέλεια από εσάς, κύριε Βαβαδάκη, να αναφέρετε και τους άλλους. Βέβαια. Συντελεστές. Είναι ο Ιάσονας Χριστοδούλου. Βοηθός της σκηνοθεσίας έχει κάνει η Μαρία Καλιακάκη. Αφίσα Ειρήνη Φερετζάκη. Τις φωτογραφίες ο εξαίρετος Πάνος Πολιτάκης. Και το τρέλερ η Μαρία Παπαδάκη. Τι να πω τώρα, εύχομαι να το χαρείτε όλο αυτό έτσι όπως βγαίνει και έτσι όπως το χαίρεστε και στις πρόβες, κύριε Βαβαδάκη. Ευχαριστώ πολύ και σας περιμένουμε. Καλά να είστε. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ επίσης.